άλλους, ναι, λέει, γι' αυτό υπάρχει το μοναστήρι, έρχονται εδώ, λέει, προσεύχονται κτλ. Και αφίονται οι αμαρτίες. Δηλαδή, λέει, πώς γίνεται, λέει. Δηλαδή, τι δουλειά κάνετε, τι προσφέρετε στον κόσμο, λέει, τίποτα. Λέει, μα τότε, λέει, γιατί τα έχετε όλα αυτά τα πράγματα. Τα δικαιούστε. Μα λέει, ξέρει, κάνουμε και αγρυπνίες. Δεν παίρνετε ένα χαπάκι, λέω, να μην χάνετε και τον ύπνο σας, λέει. Καταλάβατε πώς είναι γραμμένο αυτό το... Είναι καυτηριασμός τρομερός. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, όχι για αστεία. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται ούτως ώστε ο κόσμος να καταλάβει, ήθελα ο κόσμος να καταλάβει την πραγματικότητα. Ξέρατε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι 5.000 μεταμοσχεύσεις καρδιάς γίνονται το χρόνο, γιατί είμαι καρδιοχειρουργός. 5.000 μεταμοσχεύσεις καρδιάς και υπάρχουν μόνο 800 μοσχεύματα. Πού βρίσκονται τα άλλα μοσχεύματα κάθε χρόνο τώρα και 20 χρόνια. Τα 80.000 παιδάκια που σφάχτηκαν για να τους πάρουν την καρδιά, για να τα μοσχεύσουν σε μένα που έχω λεφτά. Γιατί δεν τα λένε αυτά? Γιατί όταν γίνεται μια μεταμόσχευση στην Ινδία δεν ζητάν χαρτιά που βρήκατε το μόσχευμα? Δηλαδή μιλάμε για πράγματα απλά, τα οποία είναι γνωστά, όχι, αλλά μας συμφέρει να μην τα ανακοινούμε. Λοιπόν, ο Τρούθι λοιπόν αυτός είναι ένας σαν επαναστάτης, ο οποίος σε φέρνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο που ονομάζω τη γη πραγματικότητα και ότι ο ήλιος της πραγματικότητας είναι η απάτη. Και γιατί ο ήλιος αυτός της απάτης δίνει περίεργα πράγματα. Το παρδαλό είναι παρθένο, το άσπρο είναι μαύρο, δηλαδή η σκιά δεν υπάρχει. Κάτι περίεργα πράγματα με αυτόν τον ήλιο που έχει σαν αρχή το συμφέρον. Δηλαδή με ύλη το συμφέρον έγινε αυτός ο τεχνητός ήλιος που υπάρχει στη γη μας, στην πραγματικότητα. Τώρα, ο Τρούθι αυτός ο οποίος αντί για μικρό πρίγκιπα τον καθήρεσαν από μικρό πρίγκιπα και σου λέει εδώ δεν έχουμε βασιλείες και τέτοια, θα σε λέμε Τρούθι. Τέλος. Γι' αυτό τον άλλαξαν το όνομα. Μπορεί ήρθε... όμως να τον πούμε Μεσσία. Μήπως είναι, ναι, πάρα πολύ βαρύ. Είναι λίγο βαρύ, αλλά από την άλλη μεριά όμως στην πραγματικότητα και οποιοσδήποτε Μεσσίας αυτό το σκοπό έχει. Να δείξει στον κόσμο την αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ δείχνω ένα πολύ, το τελευταίο παράδειγμα που σας δώσω για να μην γίνω πολύ βαρετός. Όταν έφτασε στην πραγματικότητα ο μικρός πρίγκιπας, έπεσε πάνω στην κορυφή ενός δέντρου που ήταν η ιεραρχία. Αυτό το δέντρο λεγόταν ιεραρχία. Τα φύλλα του ήταν χαρτονομίσματα. Και συναντάει στην κορυφή κάποιον με τον οποίο συστήνεται. Το όνομά σας τον ρωτάει. Άσημος. Ναι. Και είχε και ένα κουβούκλιο, όπως είναι ένας σαλίγκαρος. Πώς είναι ο σαλίγκαρος που έχει ένα πράγμα. Λέει, καλά, λέει, άσημος και τόσο ψηλά, πώς φτάσατε ένας άσημος στην κορυφή της ιεραρχίας? Πώς το κατορθώσατε? Μα καλά, λέει, εσείς πού ζείτε? Δεν ζείτε στην πραγματικότητα? Λέει, εγώ είμαι δημοσιογράφος, λέει, από τις αλήθειες. Μα είναι πολύ απλό, λέει, καταθέτετε τη συνείδηση στη ρίζα και ο δρόμος είναι ανοιχτός για να φτάσετε στην κορυφή. Χωρίς συνείδηση φτάνεις στην κορυφή της ιεραρχίας. Και αυτό το κουβούκλιο γιατί το έχετε, λέει? Για να προστατευτούμε, λέει, από τους αετούς της διανόησης, ας πούμε από το Χριστιανόπουλο. Διότι αυτός, λέει ο Χριστιανόπουλος, ας πούμε, όταν μας βλέπει εμάς τους άσχετους στην κορυφή της ιεραρχίας, μας επιτίθεται. Αν και επιτίθεται και σε άλλους σαν εμένα, τέλος πάντων. Λοιπόν. Λοιπόν, και έχουμε κάνει, λέει, ένα κέλυφος φτιαγμένο από ένα υλικό που λέγεται συμφέρον, αλλά όχι γενικό συμφέρον, ιδιωτικό συμφέρον. Υπάρχουν δύο ειδών ποιότητες συμφέροντος, το γενικό και το ιδιωτικό. Αυτό είναι τόσο ισχυρό, λέει, που όταν πάνε για χτυπήσουν αυτοί οι άνθρωποι της διανόησης για να μας φάνε,
χαλάνε το ράφο τους και πεθαίνουν από πείνα. Σε ένα άλλο σημείο μιλάω για τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν είναι κανένας δημοσιογράφος, εδώ θα με δείρει. Οι δημοσιογράφοι κάποτε πετούσαν, ήταν σαν τα πουλιά, αλλά φάγανε τόσο πολύ που γίνανε κότες. Δεν πετάνε πια. Βαρύνανε και έγιναν κότες. Λοιπόν, όλα αυτά τα παραβολικά, με αυτά τα παραβολικά, θέλω να ξυπνήσω αυτόν που θα διαβάσει για να καταλάβει πού ζει, πώς ζει και γιατί ζει έτσι. Καταλάβατε. Έχει κι άλλα βέβαια, αλλά μιλήσατε για τα άλλα δύο βιβλία που ακόμα δεν έγραψα. Ποιος είναι ο τελικός μου σκοπός? Δεν είναι ο τελικός μου σκοπός μόνο να καυτηριάσω, αλλά να δώσω λύση. Για μένα η λύση είναι, αντί για 6 δισεκατομμύρια να γίνουμε 600 εκατομμύρια και να ζούμε πώς ζούσαμε πριν από τον πόλεμο. Αν ήθελες γάλα, πήγαινες στην αγελαδίτσα σου που έχεις δίπλα στο σπίτι σου και έπαιρνες το γαλατάκι, πήγαινες στη φωλιά της κότας και έπαιρνες το αυγουλάκι σου. Δείχνω δηλαδή ποια διαφορά είναι το να είσαι ευχαριστημένος, όπως είναι ο σκοπός του σημερινού μας πολιτισμού, και ποια είναι να είσαι ευτυχισμένος. Άλλο ευχαριστημένος, άλλο ευτυχισμένος. Εγώ θέλω να δείξω έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να γίνει από ευχαριστημένος σε ευτυχισμένο. Έχοντας τα καλά της επιστήμης της σημερινής, να πάμε ο λίγον πίσω από απόψεως τρόπου ζωής, εφόσον μπορούμε να δουλεύουμε πλέον από το σπίτι μας και δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά με τα κομπιούτερ μας και τα λοιπά. Αλλά να μην μπορείς να αγοράσεις γάλα για να αναγκαστείς να έχεις τη γελαδίτσα σου για να το πάρεις. Να μην μπορείς να αγοράσεις αυγό, δεν θα υπάρχει, για να έχεις τις κότες σου, για να μπορείς να ζήσεις με έναν τρόπο πιο ανθρώπινο. Καταλάβατε. Εκεί το πάω. Δηλαδή τι γίνεται? Όταν ελευθερώνονται όλα και όλα γίνονται όπως τα θέλει ο Τρούθη, από τόμος ξαφνικά γίνονται τέτοιες αλλαγές, ας πούμε πλωτά χωράφια, πλωτές φυτίες, πόλεις πλωτές, οι οποίες πετακινούνται, ξέρω εγώ, με ηλεκτρονικά, ξέρω εγώ. Και λέει ο Τρούθη, για κάντε ένα βίντεο πιλότο, πώς θα είναι ο άνθρωπος έτσι. Και δείχνουν που λες ότι οι άνθρωποι με το fingerprint, με το αυτό, δακτυλικό αποτύπωμα, ας πούμε, αγόραζαν τα πάντα, μπαίναν στο σπίτι, αλλά με το αποτύπωμα. Έκαναν ό,τι να είναι με το αποτύπωμα. Δούλευαν με το αποτύπωμα, έπαιρναν credit, κατά έναν τρόπο που λένε οι Αμερικάνοι. Όλα γινόταν τόσο απλά, τόσο ήρεμα. Και ξαφνικά, λέει ο Τρούθη, όταν τέλειωσε η προβολή, όλα ωραία ρε παιδιά, λέει, είδατε κανένα να γελάει? Δεν είδαμε κανέναν από αυτούς να γελάει. Είδατε κανένα να χορεύει? Είδατε κανένα να τραγουδάει? Όλα καλά. Αλλά δεν σκεφτήκατε ότι έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να τραγουδάνε? Να χαμογελάνε τουλάχιστον. Μα λέει είναι ευχαριστημένοι. Μα πρέπει να τους κάνουμε ευτυχισμένους. Να σας δείξω εγώ, λέει, ένα βίντεο που είχε κάνει ετοιμάσει. Έτσι πήγε ένα βίντεο, μια μονοκατοικία σε ένα χωριό, βγαίνει η κυρία το πρωί, αρμέγει το παιδάκι, πάει μέσα, τα παιδάκια της και τα λοιπά. Ο άντρας της με το κομπιούτερ δούλευε για να βγάλει τα λεφτά του, έτσι δεν είναι. Πήραν το πρωινό τους, μετά κίνανε βολτίτσα γύρω γύρω, έπαθε κάτι με την καρδιά του άνθρωπος, ήρθαν τον πήραν αμέσως και τα λοιπά. Δεν περνάνε να πάρουν απορρίμματα. Πρέπει τα απορρίμματα ο καθένας που τα πετάμε, ξέρεις. Δεν κάνει αυτό το πετάς, δεν κάνει εκείνο το πετάς. Άμα ξέρεις ότι δεν πρόκειται να περάσει κανένας να τα πάρει, θα σου πω εγώ θα τα πετάξεις. Φρόντιζε ο καθένας υπευθύνος να τακτοποιεί μόνος του τα απορρίμματα, να τα κάψει, να τα θάψει, να τα κάνει κτλ. Περνούσε μόνο μια φορά την εβδομάδα και έπαιρναν μόνο αυτά που δικαιολογημένα δεν μπορούσες μόνος σου να τα ανακυκλώσεις. Αυτόν τον κόσμο έβαλα στόχο και έγραψα 4 βιβλία
Τώρα τελειώνει το τέταρτο. Το τρίτο είναι υποέκδοση εδώ. Στο τρίτο βιβλίο βέβαια γίνεται κάτι που ίσως να μην το εγκρίνεται καθόλου, γιατί ασχολείται με την Εκκλησία. Αλλά και στο δεύτερο ασχολείται. Ρωτάει ο Τρούθη, ποια είναι μια εταιρεία, η πιο παλιά εταιρεία στον κόσμο. Και είναι μια εταιρεία που είναι 2.000 χρόνια. 2.000 χρόνια, τι λέτε. Και πόσους πελάτες έχει. Είναι ένα δισεκατομμύριο. Πολλά λεφτά. Πόσα μαγαζιά έχει, λέει, 80.000 μαγαζιά. Και δεν πληρώνει και τους υπαλλήλους. Δεν πληρώνει και υπαλλήλους. Και πώς λέγεται ο διευθύνων σύμβουλος, Παπαπέτρου. Παπαπέτρου λέγεται, λέει, Παπαπέτρου. Εννοούσα βέβαια το... Αμέσως λοιπόν παίρνει το κομπιούτερ και υπολογίζει. 2.000 χρόνια, 1 δισεκατομμύριο πελάτες. Στην διάρκεια της ζωής του δεν πλήρωσε σε αυτήν την εταιρεία, δεν είχε κέρδος η εταιρεία αυτή $100 από τον καθένα. Και βρίσκει ένα ποσό 400 εκατομμύρια. Με το χαρτί αυτό και τα 100 τόσα μηδενικά φτάνει στον Πάπα. Τον βλέπει τον Πάπα εκεί, έχω και ζωγραφιές, μέσα είναι γεμάτο ζωγραφιές. Λοιπόν, μπροστά τον Πάπα του λέει, δεν μου λέτε, λέει, αυτά λέει, τι είναι αυτά παιδί μου. Λέει, είναι τα λεφτά λέει, που κερδίσατε. Φωνάζει τον οικονομικό διευθυντή, λέει, τι είναι, την αλήθεια, λέει, ναι. Μα καλά, λέει, αυτός που σας έκανε την εταιρεία, τι σας είπε όταν σας έκανε την εταιρεία. Λέει ότι αν έχουμε 2 μανδύες, να δίνουμε τον ένα. Εσείς λέει, τι κάνετε, λέει ο Τρούθη. Αυτό κάνουμε, λέει. Μανδύες δίνουμε, λεφτά δεν δίνουμε. Δηλαδή, αν έχουν δύο, αν τύχει να έχουν 2 μανδύες, τον ένα τον δίνουμε. Λεφτά όμως δεν δίνουμε. Δηλαδή, κατά έναν τρόπο, βγάζω στη φόρα πράγματα που είναι γνωστά μεν, αλλά δεν έκανε κανένας με κομπιούτερ να μάθει σε 2.000 χρόνια πόσα λεφτά και πού πήγανε. Πού πήγανε. Το άλλο δε που γράφω στο επόμενο βιβλίο είναι για τις ασφαλίσεις. Ξέρατε ότι ο όρος της ασφάλισης προέρχεται από τον Αλ Καπόνε. Ο Αλ Καπόνε, ο γκάνγκστερ, ήταν αυτός, γι' αυτό έβγαλε πολλά λεφτά. Σκέφτηκε ένα πολύ απλό πράγμα. Να έρθει στο μαγαζί σου και να σου πει: θες να έχεις την ησυχία σου, ναι, δώσε μου $10 τη μέρα. Δεν του δίνες, τόκε για το μαγαζί. Του δίνες, ήσουν μια χαρά. Όταν τον καθαρίσαν τον Αλ Καπόνε, πήγε αποσύφηκε μάλλον, οι ασφαλιστές, δηλαδή οι έξυπνοι άνθρωποι, σκέφτηκαν: δεν το κάνουμε αυτό. Εταιρεία. Λογική. Δηλαδή, πληρώνεις λεφτά και άμα πάθεις κάτι, πάλι το ίδιο είναι δηλαδή, αλλά από την άλλη μεριά. Στο δίνουμε, άμα πάθεις κάτι, αλλά όλη τη ζωή πληρώνεις. Ασφάλιση. Εδώ όμως λέω, στην περίπτωση αυτή με τον Παπα Πέτρου, το πράγμα είναι πιο απλό. Σε ασφαλίζει αφού πεθάνεις. Ως τώρα οι ασφαλίσεις είναι ώσπου να πεθάνεις. Η Εκκλησία όμως, προπαντός η Καθολική, η δική μας δεν έχει πολλά λεφτά, δηλαδή είναι ψωροκόστανα η δικιά μας. Είναι αγνή ακόμα η δικιά μας Εκκλησία. Αλλά η Καθολική είναι πολύ απλό. Θες Κύριε να πας στον Παράδεισο, μας. Είσαι πλούσιος, ναι, συγχωροχάρτη. Το 1435 με 1450 η Καθολική Εκκλησία δεν είχε φράγκο, τα είχαν φάει όλα και ήθελαν λεφτά και τότε βγάλαν τα συγχωροχάρτια. Λοιπόν, ανάλογα όμως είχε και ανάλογα με την επιφάνεια του πιστού. Άμα ήσουν πολύ πιστός και πολύ παραλής, το συγχωροχάρτη ήταν ακριβότερο. Αν ήσουν στο χωριό, έχουν μια έκπτωση. Καταλάβατε. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ασφαλίζαν τον κόσμο για μετά θάνατο. Με αποτέλεσμα να ξεθάβουν για να πάρουν το συγχωροχάρτη, μόλις το θάβανε τον άνθρωπο, άλλοι το ξεθάβουν να πάρουν το συγχωροχάρτη, γιατί δεν είχε όνομα πάνω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι απάνω υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε πρόβλημα αν ήταν κλεμμένο ή αν το είχες αγοράσει. Έπειτα, πέρασε κανένας αιώνας. Πάλι πέσαν έξω οικονομικά, έβγαλαν τα κλειδιά. Κλειδί για τον Παράδεισο. Τρομερό πράγμα. Βέβαια υπήρχαν και οι άλλοι, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας γι' αυτό, που έκαναν εμπόριο με αντικλείδια. Δηλαδή πήραν κλειδιά που ήταν
αγορασμένα και έβγαλαν αντικρίδια και έβγαλαν και αυτοί λεφτά. Χωρίς να είναι της εκκλησίας αυτή. Αλλά αυτοί πήγαν στην κόλαση όλοι. Λοιπόν, να μην μακρηγορήσω περισσότερο, αρκετά σας κούρασα. Σας έδωσα να καταλάβετε ότι δεν είναι απλώς ένα πόνημα για να περνάς την ώρα σου. Είναι ένα πόνημα από πρεσβειοποία να αποκτήσεις καινούρια όραση. Να προσέξεις μόνο στην περίπτωση που θα γράψεις το τρίτο και τέταρτο βιβλίο με τον Τρούθη μία λεπτομέρεια πολύ σοβαρή από λογοτεχνικής πλευράς. Μήπως πέσεις κι εσύ στην παγίδα να δώσεις ένα πρόγραμμα για το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί αυτός ο κόσμος. Αυτή η σωτηριολογία είναι τρομερό πράγμα. Εγώ ξέρω αυτόν τον έναν Ραφαηλίδη που παράστενε κάπως τον ψευτοφιλόσοφο στο Παρίσι. Λοιπόν, αυτός αποφάσισε να κάνει μία κριτική των συστημάτων τα οποία θα σώσουν τον κόσμο. Και τα συστήματα αυτά ήταν ο κομμουνισμός, για τον οποίο ο Ραφαηλίδης έκανε μία καταπληκτική κριτική, καταπληκτική. Με όλα τα σύν και πλην και την εξέλιξη την ιστορική. Το άλλο σύστημα ήταν ο ιμπεριαλισμός. Και αυτός υποσχέθηκε να σώσει τον κόσμο, δεν τα κατάφερα βέβαια, για να μην πω ότι τα έκανε μουσχεμα, και κατά τον Ραφαηλίδη έγινε μία αυστηρότατη κριτική εναντίον του ιμπεριαλισμού και τελικά, επειδή ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και έκανε τρεις διαλέξεις γύρω από αυτό το θέμα, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα για να σωθούμε, τον ρώτησαν «Και εσείς κύριε Ραφαηλίδη, τι προτείνετε για να σωθεί ο κόσμος?» Λέει, έχω κι εγώ το δικό μου σύστημα και ευχαρίστως θα σας το πω στην άλλη διάλεξη, στην τρίτη διάλεξη. Λοιπόν, περιμέναν όλοι να ακούσουν το υπέροχο και το τελειότερο σύστημα, το οποίο είναι 1000 φορές καλύτερο και από τον κομμουνισμό και από τον ιμπεριαλισμό. Βγήκε λοιπόν αυτός και με πολλή αυτοπεποίθηση λέει, το δικό μου το σύστημα είναι τα κιμπούτς. Τα κιμπούτς είναι ένα ξεπερασμένο και εξοφλημένο σύστημα που εφάρμοσαν οι Εβραίοι στο Ισραήλ στην αρχή του κράτους τους. Είναι τόσο αστείο και να το λες που όλοι ξυνήσαμε τα μούτρα μας. Και η κριτική που του έγινε τον κατατρόπωσε τόσο ώστε τελικά αυτός έφυγε στη ζούλα, πίσω από ένα παραπόρτι εξαφανίστηκε, διότι είχε μεν το θράσος να πει τα παχιά λόγια τι κακό ήταν ο κομμουνισμός και ο ιμπεριαλισμός, αλλά όταν ήρθε η ώρα να πει το δικό του είπε τρίχες. Πρόσεξε, μήπως και εσύ πεις τρίχες και πάει χαμένη όλη αυτή η ωραία προσπάθεια. Σας δίνω το λόγο της θυμής μου ότι θα είναι ξυρισμένο το κείμενο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος και τα λοιπά, ούτε και με ενδιαφέρει, σου το λέω κυριολεκτικά συμβουλευτικά. Ενώ μπορούμε όλα να τα αντιμετωπίσουμε, το να δώσουμε ένα διάγραμμα του τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να γίνουν καλύτεροι, όχι. Αυτό είναι το δύσκολο. Κοιτάξτε, και εγώ δεν θα βρεθεί ποτέ λύση. Δεν δίνω λύσεις, απλώς δίνω ένα όραμα μιας ζωής που να είναι ήρεμη, να είναι ρετρό. Γιατί έτσι πώς πάμε, όλα computerized από εδώ, computer από εδώ και δηλαδή. Στο τέλος θα τραγουδούμε, θα πάμε ποτρέλα δηλαδή. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορήσουμε, να κλείσουμε και να πούμε και ζήσαμε καλά και εμείς καλύτερα. Εγώ απλώς εκθέτω την κατάσταση και αφήνω στον καθένα τον τρόπο να σκεφτεί για τη συνέχεια.
Να καλά. Εντάξει. Τελειώσαμε. Βέβαια, νομίζω. Και σκέφτομαι πώς...